Υπό τη σκιά νέων περιοριστικών μέτρων, η Ευρώπη. Η κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων στις Βρυξέλλες έφερε αυστηρότερα μέτρα στη Βελγική πρωτεύουσα, όπου από σήμερα τα μπαρ και τα καφέ θα κλείνουν στις 11 το βράδυ. Επίσης, από την ίδια ώρα και μέχρι τις 6 το πρωί, απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των 10 ατόμων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown και στην Ιταλία, που βλέπει τον ημερήσιο αριθμό νέων κρουσμάτων να αυξάνεται. Επίκεντρο της πανδημίας αποτελεί πλέον η Καμπανία, την ώρα που ο ηγέτης του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, που στηρίζει την κυβέρνηση Κόντε, προειδοποιεί για τις συνέπειες των επόμενων εβδομάδων. Με ρωτάτε αν υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε ένα νέο lockdown. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Αν δεν σεβαστούμε τους κανόνες, θα καταλήξουμε ακριβώς εκεί. Μήνυμα ελπίδας έστειλε στην Ιταλία των 308.000 κρουσμάτων ο πρώτος Ιταλός που νόσησε με κορονοϊό. 7 μήνες μετά τη διάγνωσή του, ο 38χρονος Ματία Μαέστρη έλαβε μέρος σε φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου, ενώ 40 άλλοι δρομείς διένυσαν την απόσταση από την Λομπαρδία στο Βένετο, τις δύο περιοχές της Ιταλίας που αποτέλεσαν το επίκεντρο της πανδημίας. Mi sento molto fortunato. Ενάντια στα περιοριστικά μέτρα, διαδήλωσαν 15.000 αρνητές του κορονοϊού, οι οποίοι κατέκλυσαν την πλατεία Τραφάλκαρ στο κεντρικό Λονδίνο, αγνοώντας τις συστάσεις της αστυνομίας για χρήση μάσκας και τήρηση μέτρων φυσικής αποστασιοποίησης, οι διαμαρτυρόμενοι έστειλαν το μήνυμα ότι δεν συνενούνε και δεν πιστεύουν στον κορονοϊό. People die every day from underlying conditions. What about the doctors diagnosing them as having coronavirus? Well, you ask the doctors how much they're being paid to say that. Την ώρα που οι διαδηλωτές συγκρούονταν με τους αστυνομικούς, ένας συμπατριώτης τους και μέχρι πρότινος επίσης αρνητής του κορονοϊού έστελνε το δικό του μήνυμα από τη μονάδα εντατικής νοσηλείας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ενάντια στα περιοριστικά μέτρα και στον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση, διαμαρτυρήθηκαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Ισραήλ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από την οικία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.